Λοιπόν, εδώ είμαστε να καλημερίσουμε. Σαν τα χιόνια που λέμε. Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη. Να ευχηθούμε και καλές γιορτές. Ναι, είμαστε εβδομάδα του Χριστούγεννα. Ναι. Τέλος πάντων, καλή εβδομάδα. Καλή, θα την περάσετε για πάνω, πάνω, Βρετανία. Καλπενήσι. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα στο Καλπενήσι. Θα δείτε και χιόνι. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε μια και το λέμε, θα δούμε άσπρη μέρα γιατί. Εδώ τα πράγματα έχουν αρχίσει να σφίγγουν πολύ επικίνδυνα, κυρία Μπακογιάννη. Σενάρια εκλογών από τη μία, σκληρή γραμμή από την άλλη. Ο Πρωθυπουργός και αυτός παίζει ένα παιχνίδι σκληρό και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν θα του βγει. Εσείς η εικόνα που έχετε σχηματίσει ποια είναι? Κοιτάξτε, η εικόνα μου είναι ότι ο Πρωθυπουργός παίζει το ίδιο έργο, το οποίο το έχουμε ξαναδεί. Ο καλός, ο κακός και οι ρήξεις. Είναι το έργο το οποίο προετοιμάζει την πιθανή αποχώρησή του. Αλλά θέλει να την προετοιμάσει με ρήξη. Και από εκεί και πέρα θα φανεί. Εάν... Ρήξη, τι τύπου ρήξη, δηλαδή, πώς ρήξη. Ρήξη, κοιτάξτε, ο καλύτερος σύμμαχος του Σόιμπλε, για να είμαστε τώρα ξεκάθαροι, είναι ο κύριος Τσίπρας. Γιατί, κύριε Παπαγιάννη? Γιατί παίζει το παιχνίδι των ακραίων, κύριε Λυρίτζη. Το παίζει πάρα πολύ καλά ο άνθρωπος. Νοείται τη γραμμή. Δηλαδή, κάνει Σόιμπλε. Χάρη. Ναι. Κάνει χάρη στον κύριο Σόιμπλε. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται. Κάνει χάρη στο Σόιμπλε. Δηλαδή και πιστεύει ότι όλοι οι υπόλοιποι τρώμε κουτόχορτο. Δεν τρώμε κουτόχορτο. Δηλαδή, πώς τον αντιπηρετεί τη γραμμή Σόιμπλε αυτό το σχέδιο, ας πούμε, που λέει δύο κατευθύνσεις, δύο Ευρώπες, δύο ταχύτητες του ευρώ, αυτό. Μα βεβαίως, διότι όταν το βλέπετε αυτό το έργο τρεις φορές, εμείς το έχουμε δει τρεις φορές. Θυμάστε. Βαρουφακιάδα, πρώτη διαπραγμάτευση. Ηρωική. Κάτσε τώρα που δεν είναι το ίδιο. Η ηρωική διαπραγμάτευση, δεν κάνουμε πίσω, ενταηλίκια, πράγματα, θάματα. Καταλήγουμε όπως καταλήξαμε το περίφημο φιαλτικό καλοκαίρι. Μετά ξανά τα ίδια. Και τώρα, όταν ακούω τη λέξη εγώ, πάω πολιτική διαπραγμάτευση με την κυρία Μέρκελ. Ναι. Υπάρχει ένας σκεπτόμενος Έλληνας, ο οποίος να μην ξέρει ότι στη φάση στην οποία βρισκόμαστε, πολιτική διαπραγμάτευση είναι μηδέν? Υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος να πιστεύει σοβαρά ότι η κυρία Μέρκελ παραμονές των εκλογών στη Γερμανία θα κάνει πολιτική διαπραγμάτευση με τον κύριο Τσίπρα? Και να σας πω κάτι, είναι και προσβλητικό πράγμα. Στην Ευρώπη. Ακούσαμε και 10 φωνές υπέρ του Τσίπρα. Πώς θα το κάνω αυτό, πρέπει να το πούμε. Και ακούσαμε τους σοσιαλιστές οι οποίοι λένε ευχές. Εμείς δεν θέλουμε ευχές. Εμείς θέλουμε λύσεις. Στη φάση αυτή η διαπραγμάτευση πρέπει να έχει λύση. Όταν λοιπόν εμείς λέμε στη Νέα Δημοκρατία ότι παιδιά ακούστε, για να μπορέσουμε να αξιόπιστα να διαπραγματευτούμε, γιατί μία συνεχής διαπραγμάτευση είναι αυτή η ιστορία, ωραία, πρέπει να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές. Σήμερα το πρωί ξανά βλέπα τα στοιχεία πριν έρθω σε εσάς. Ναι, κύριε Λιρτζίν, μία φράση και τελείωσε. Παρακαλώ. Η Ελλάδα είναι 86η στην ανταγωνιστικότητα. Μας περνάει η χίλη. Σε πόσο, μας σε 130. Μας περνάει η χίλη, μας περνάει η Ρουάντα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πέσαμε 5 μονάδες τον τελευταίο χρόνο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αν η Ελλάδα δεν καταφέρει να βάλει εθνικό στόχο, να φτάσουμε τουλάχιστον στην 300η θέση της ανταγωνιστικότητας, η πίτα μας δεν θα μεγαλώνει. Εάν δεν μεγαλώσει η πίτα μας, δεν μπορούμε να μοιράσουμε ούτε πλεονάσματα ούτε τίποτα. Αντί λοιπόν να συζητάμε αυτό, με αυτό και το να πρόγραμμα συζητάμε... θα φτάσουμε εκεί. Αυτό δεν οδηγεί στην ανταγωνιστικότητα. Μισό, κύριε Μπακογιάννη. Αυτό είναι το κοινά αποδεκτό που λένε. Όχι, λένε, δεν είναι κοινά αποδεκτό. Λένε, αν ήταν κοινά αποδεκτό, θα έχει γίνει. Σας ακούμε όλες τις πολιτικές να μιλάνε. Έχουν ανάγκη να υπάρξει ανάπτυξη, να μεγαλώσει η πίτα, να μην μοιράζουμε τη φτώχεια μας. Μάλιστα. Ωραία. Μισό λεπτό. Και ακολουθείτε με αλφαγιώτα ένα πρόγραμμα που το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η λιτότητα. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, τα ηφαισιακά χαρακτηριστικά. Το αποσύρω λεφτά από την αγορά. Αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό. Κατά τα λοιπά, με απόλυτη μάλιστα λοιπόν συμφωνία, μισό λεπτό, και μάλιστα με απόλυτη συμφωνία των εταίρων. Δηλαδή, έρχεται και σου λέει: τι θες, κόψε. Κόψε. Και ξανακόψε. Και βάλε και φόρους. Τους δέχτηκε τους φόρους που έβαλε ο Τσίπρας. Βάλει και φόρους. Δηλαδή, αφαίρεσε συνεχώς χρήματα από την αγορά. Και ταυτόχρονα συμφωνούν όλοι στο περιβάλλον το άλλο. Δηλαδή, και στις ιδιωτικοποιήσεις συμφώνησε η κυβέρνηση παρά τις αντιρρήσεις που είχε στην αρχή και τα πάντα πέρασε στο ταμείο κτλ. Όχι. Το πρόγραμμα είναι αυτό. Να χαρείτε, μην μου τα βάζετε όλα σε ένα σακούλι. Τα βάζω όλα γιατί αυτό είναι το πρόγραμμα. Λοιπόν, να τα πούμε από την αρχή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προχωρήσουν σοβαρές αποκρατικοποιήσεις. Συμφωνούμε. Τεράστιο λάθος της κυβέρνησης ότι δέχθηκε ένα υπερταμείο αυτού του είδους. Φωνάζει τώρα και λέει, που έβγαλε ο κύριος Βούτσης χθες νομίζω,
την ιστορία των ασφαλιστικών ταμείων και της περιουσίας του. Ποιος κάνει τον έκπληκτο, παρακαλώ κύριε, μπορείτε να μου πείτε. Όταν εμείς φωνάζαμε στη Βουλή και τους λέγαμε ότι όλα τα δίνεται στο υπερταμείο, μας λέγανε ότι είμαστε, ξέρω εγώ, πράκτορες του Σόιμπλε, τι μας είπαν, όλες αυτές τις διάφορες ιδέες που έχουν. Επί της ουσίας έχουν δώσει τα πάντα. Αποτέλεσμα όμως δεν έχουν. Γιατί? Σήμερα που μιλάμε, μου λέτε ότι το δέχτηκαν. Αν θέλετε να κάνω εγώ την κριτική που κάνω στους ξένους, και είναι δρυμύτατη, δηλαδή την κάνω σε όλους τους τόνους, είναι ακριβώς ότι δεχθήκανε την εύκολη λύση της υπερφορολόγησης. Mm-hmm. Αντί να βγουν και να τους πούνε, κύριοι, το δύσκολο είναι να κόψεις δαπάνες. Το δύσκολο είναι να κάνεις τον εξορθολογισμό. Αφού έβγαινε ο στόχος λοιπόν, και τώρα έχουμε ένα μαμούθ πλεόνασμα. Μπράβο. Το είδατε το πλεόνασμα. Πώς το έχουμε το μαμούθ. Πώς το έχουμε το μαμούθ. Δεν έχει πληρώσει κανένα και υπερφορολογήστε. Εσείς κάνατε όμως την εκτίμηση. Προσέξτε όμως, πρέπει να πείτε όμως και από την άλλη πλευρά. Άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, έτσι. Μην μπαίνουμε σε αυτήν την κουβέντα. Εσείς όμως είχατε κάνατε μια κριτική σε αυτή την πολιτική. Και λέγατε ότι αυτή η πολιτική δεν βγάζει λεφτά και θα μπούμε μέσα, θα πετύχουμε τους στόχους. Τους έβγαλε. Σε στόχους. Μπορεί να γονατίσαμε στο φόρο, αλλά τους έβγαλε. Μα κάνετε λάθος. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα βγάλει αριθμητικά, λογιστικά τα νούμερα. Είναι πάρα πολύ απλό. Κι εγώ, άμα σας έχω εδώ πέρα στο Sky, να δουλεύετε χωρίς να σας πληρώνω, θα παίρνω τα λεφτά από τις διαφημίσεις μου, θα σας αφήσω εσάς απλήρωτος και θα παρουσιάσω κέρδος. Μα αυτό είναι το ερώτημα σήμερα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι, βέβαια, αλλά... Όταν λέμε ότι έχουμε λοιπόν, πρόταση... 7,5 δισεκατομμύρια πλεόνασμα και χρωστάμε 6 δισεκατομμύρια στην αγορά, αυτά τα 6 δισεκατομμύρια που λείπουν σήμερα από την αγορά, λείπουν από τις επιχειρήσεις, λείπουν από θέσεις εργασίας, λείπουν, είναι τα χρήματα για να κινηθεί η οικονομία. Εντάξει. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας σήμερα. Το πώς θα λειτουργήσει η οικονομία. Η διαφορά μας λοιπόν με το ΣΥΡΙΖΑ, πέραν της ιδεολογικής διαφοράς, που ναι, εγώ συμπαθώ καθόλου τον κύριο Τσακαλώτο, πλην όμως διαφέρουμε ιδεολογικά. Έτσι φωτός. Έτσι. Εκείνος πιστεύει στην υπερφορολόγηση, εγώ δεν πιστεύω. Εγώ είμαι φιλελεύθερη και θεωρώ ότι θα έχω αυξημένα έσοδα εάν έχω περισσότερους. Είχατε αυξημένα έσοδα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ρίξαμε. Καθίστε. Ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ σε εσάς. Φτάσαμε τα ταμεία να μην έχουν μία από την ιστορία της ανεργίας. Μόνο από την ιστορία της ανεργίας που ανέβηκε τόσο πολύ. Φτάσαμε εισφορές τα ταμεία να μην ήμασταν. Εδώ ήμασταν. Μαζί ήμασταν και κάναμε κριτική, αν θυμάστε καλά, τότε στον ένφια της προηγούμενης κυβέρνησης. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αλήθεια. Με μένα μιλάτε. Δεν μιλάτε τώρα. Κάνατε εσείς κριτική. Το λέγατε. Εγώ έκανα κριτική. Λοιπόν, σίγουρα η προηγούμενη κυβέρνηση, ασχέτως ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν, έριξε. Έριξε φόρους. Έδειξε, έδωσε το στίγμα της. Ο στόχος λοιπόν ήταν 2 χρόνια μετά να είμαστε σε καλύτερη θέση, να έχουν μειωθεί ακόμα πιο πολύ φόροι. Και τι έχουμε, ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Ναι, αλλά έχει τι ένα αποτέλεσμα σημαίνει. Και το μοιράζει στην κοινωνία, θα σου πει ο άλλος. Ήρθε προχθές και λέει 617 εκατομμύρια στους συνταξιούχους, στους χαμηλούς συνταξιούχους. Ναι. Και μείωση παραμονή μάλλον του ΦΠΑ στα επίπεδα που είναι σήμερα στα νησιά μας. Σαν ότι έχει απομείνει τέλος πάντων. Αυτό δεν είναι θετικό. Πολύ. Πρέπει να το πω. Πάρα πολύ θετικό. Ναι, δεν το ψηφίσατε. Μα να σας πω. Εμείς ξεκινήσαμε μάλιστα να το ψηφίσουμε. Ναι. Και το είπατε και το κάνατε και δήλωση. Έχω δε και εγώ έχω και διαφωνία επί της ουσίας, έτσι. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι σήμερα υπάρχουν νοικοκυριά με μηδέν εισόδημα. Αυτό είναι άλλο. Έτσι. Αυτό είναι άλλο. Αλλά εγώ λέω λοιπόν από κυβέρνηση, είσαι όπου θέλεις να δίνεις. Πολύ ωραία. Κάντο, αλλά μην το κάνεις έτσι ώστε απλώς και μόνο να το κάνεις για να προετοιμάσεις τη ρήξη σου και να πεις αύριο στην αντιπολίτευση μα και εσείς ήσασταν μαζί με τη ρήξη και άρα πάω σε πολιτικές εξελίξεις. Αυτός ήταν ο λόγος. Γιατί προετοιμάσεις δηλαδή, γιατί τη ρήξη, ήταν θέατρο, κύριε Λίριτζη. Αν έχεις τη δυνατότητα να ασκήσεις δικιά σου πολιτική. Κύριε Λίριτζη, μου να σου πω κάτι. Ναι. Δηλαδή, τώρα εντάξει, σε αυτή τη χώρα πλέον, εχθές έβλεπα τον Peter Pan με τα παιδιά και μου λέει η εγγονή μου, μου λέει θέλω να πάω και εγώ στη χώρα του ποτέ. Και έτσι όπως το κοίταζε, λέω και εγώ θέλω να πάω στη χώρα είσαι του ποτέ. Είσαι ήδη, πες, εδώ είσαι. Ναι. Σε αυτή είσαι. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο βγαίνει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Δεν βγαίνει ο εκάστοτε βουλευτής, κύριος, τάδε, άσχετος. Και τι λέει. Ο πρωθυπουργός. Και λέει, δίνω 13η σύνταξη. Όχι, το δεν ακούς. Είπε εσύ, κυρία Δαπλογιάννη. Είπε για να θυμηθούμε και μια παλιά μας δέσμευση. Αλλά ήταν εφάπαξ βοήθημα. Το είπε και στο εξωτερικό. Το είπα. Δεν είναι μόνιμο. Μπορώ να τελειώσω. Γιατί μην το παρεξηγούμε αυτό. Όχι. Τον ακούσαμε όλοι. Θα τον σας ακούσαμε, πω γιατί το παρεξηγώ. Διότι όταν βγαίνεις μπροστά στο τζάκι του Μαξίμου και λες 13η σύνταξη για να θυμηθούμε τη δέσμευση, εγώ που είμαι συνταξιούχος και τα ακούω, λέω ότι θα πάρω 13η σύνταξη.
Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι μου ξαναδίνει πίσω, θα πάρω και του χρόνου. Ναι, έτσι. Και μόλις πάει ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες, η σύνταξη αυτή γίνεται φάπαξ βοήθημα. Ναι. Είναι κοροϊδία. Είναι κοροϊδία. Εγώ λοιπόν δεν παίζω πια. Τα λεφτά σας γιατί είναι κοροϊδία, αυτό θα πάρει στο δεύτερο χέρι όλο. Πώς είναι κοροϊδία. Όχι, 22 του μηνός μεθαύριο, ο χαμηλός συνταξιούχος των 850 ευρώ και κάτω θα πάρει τα λεφτά στο χέρι. Γιατί είναι κοροϊδία. Γιατί είναι κοροϊδία να του λες ότι θα πάρει σύνταξη όταν είναι φάπαξ βοήθημα. Ναι. Και διότι είναι κοροϊδία να του λες ότι θα πάρει τη σύνταξη και ταυτόχρονα 450 εκατομμύρια θα κόβω από το ΕΚΑΣ. Εντάξει, ναι, ρε παιδιά. Την επόμενη δηλαδή μέρα, ναι, να έχουμε λίγο τσίπα σε αυτή τη χώρα. Είμαστε, δεν βλάφει. Είμαστε ακόμα σε ισοτροπία, κύριε Μπακογιάννη. Γιατί το ξεχνάμε αυτό στην Ελλάδα. Είμαστε χρεοκοπημένη χώρα ακόμα. Μάλιστα. Είμαστε σε μνημόνιο και σε επιτροπία. Μάλιστα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ας τώρα η κυβέρνηση είχε ένα καλό αποτέλεσμα και σου λέει θα το δώσω εκεί. Ας μην κοροϊδεύουμε λοιπόν τον κόσμο και ας έρθουμε σε αυτό το οποίο λέμε εμείς, οι οποίοι μάθαμε το μάθημά μας. Το μάθαμε δύσκολα. Διότι κανένας δεν έχει γεννηθεί σοφός. Εμείς το μάθαμε δύσκολα το μάθημά μας. Και λέμε ότι εφ' εξής, κύριοι, αυτά τα οποία θα ακούτε από τη Νέα Δημοκρατία θα είναι μόνο αυτά τα οποία πραγματικά γίνονται. Και εγώ λοιπόν σας λέω σήμερα, δηλαδή παραμονές Χριστουγέννων. Γιατί όχι. Αυτό σας λέει τώρα η κυβέρνηση. Λέει, εμείς δεν θα παραδώσουμε την εξουσία στους γιες μεν της Ευρώπης. Και όχι, που δεν μιλάει θα τηλεφωνικά με το Σόιμπλε και παίρνει οδηγίες. Αυτό σας είπα. Δεν θα παραδώσουμε την εξουσία στους γιες μεν της Ευρώπης. Θα τους παραδώσουμε στους γιαβόλμεν της Ευρώπης. Διότι αυτή τη στιγμή οι γιαβόλμεν της Ευρώπης έχουν την εξουσία. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Τσίπρας είναι, και επαναλαμβάνω, η μεγαλύτερη χάρη στους ακραίους κύκλους της Ευρώπης. Η μεγαλύτερη χάρη, διότι η έλλειψη αξιοπιστίας, η έλλειψη σοβαρότητας, η έλλειψη συνέχειας, η μη εφαρμογή του προγράμματος, η άρνηση διαρθρωτικών αλλαγών, ουσιαστικά παίζει το χαρτί αυτών των Ευρωπαίων που ξαναφέρνουν στο τραπέζι το θέμα του Brexit. Αυτό λέω εγώ, ναι. Εγώ ακούω, προφανώς, αλλά λέω μήπως δεν έχει σχέση με το τι συμβαίνει έξω, διότι έξω. Σ' άκουσα το τελευταίο Eurogroup να λένε, μα πώς, τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές με την επιστή εφαρμογή του προγράμματος το οποίο έχει αρχίσει να αποδίδει. Είπαν καλά λόγια στο κλείσιμο του Eurogroup που είδε την ιστορία του χρέους. Μα βεβαίως, θέλω να πω, έχει κάνει. Ακολουθεί λοιπόν, και το ερώτημα προς εσάς και προς την Νέα Δημοκρατία είναι αν να τα ακολουθεί ή να μην τα ακολουθεί το πρόγραμμα. Γιατί αν τα ακολουθεί το πρόγραμμα με το οποίο εσείς διαφωνείτε, διότι έχετε άλλη αντίληψη για τη φορολογία κτλ., είναι για βόλμεν. Αν δεν το ακολουθεί το πρόγραμμα, πάει σε ρήξη με την οποία επίσης διαφωνείτε. Τι θέλετε? Θέλουμε μία εφαρμογή του προγράμματος με τις διαρθρωτικές αλλαγές να εφαρμοστούν, οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί. Έχετε δει εσείς καμία πρόοδο στον τομέα της δικαιοσύνης? Έχετε δει εσείς καμία πρόοδο σε αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές που λένε, παραδείγματος χάρη, ότι χρειαζόμαστε λογιστικά συστήματα διασταύρωσης των στοιχείων για να μπορούμε να προχωρήσουμε τον έλεγχο? Σήμερα στη Βουλή έχουν προχωρήσει. Και είναι βεβαίως. Βεβαίως. Και εγώ η τελευταία που θα την αναλύσω. Κύριε Μπακογιάννη μου, δυστυχώς ακούω διαρθρωτικές αλλαγές αυτά που λέει το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ. Και το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ λέει διαρθρωτικές αλλαγές. Απελευθέρωση των απολύσεων, περικοπές. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, άρα περικοπή της υπάρχουσης συντάξης 20%. Αυτά ακούω. Ασφαλιστικό ξανά από την αρχή. Ασφαλιστικό ξανά μανά από την αρχή. Όταν λέγαμε ότι το ασφαλιστικό αυτό το οποίο έχει κάνει ο κύριος Κατρούγκαλος είναι ασφαλιστικό το οποίο εκ των πραγμάτων δεν βγαίνει, μας ψέγατε και μας λέγατε ότι είμαστε αντιπολίτευση και το κάνουμε για αντιπολιτευτικούς λόγους. Όχι, να μην τη κόψει τη σύνταξη ίσα και τίποτα γενικώς να μην κάνει ίσα. Ακόμα και το επίδομα σήμερα το οποίο δίνεται και δίνεται. Το ίδιο επίδομα σε όλους, ναι. Είναι λάθος. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εισοδήματα και έχουν εισοδήματα από νίκια και αυτοί θα πάρουν τα επιδόματα. Έτσι. Άρα, οτιδήποτε ισοπεδωτικό είναι λάθος. Οτιδήποτε μη ισοπεδωτικό θέλει δουλειά. Το θέμα είναι τι θα κάνετε θέλει εσείς, δουλειά, κύριε Βαγγέλη, μας απαντάτε στο βασικό ερώτημα. Εσείς ζητάτε εκλογές. Εγώ σας λέω ότι ο Τσίπρας πάει σε εκλογές. Το έχει το σενάριο ζεστό. Και όποτε κρίνει ο ίδιος θα το αξιοποιήσει. Εάν πάει σε εκλογές και τις κερδίσετε, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, θα εφαρμόσετε όλα αυτά που περιμένουμε, όλα αυτά τα δύσκολα μέτρα που πιέζουν οι ξένοι, αυτά που σας είπε ο κύριος Λιριτζής πριν, αυτά θα κάνετε? Ακούστε, εμείς πιστεύουμε ότι το μείγμα της δικιάς μας πολιτικής θα έχει άλλα αποτελέσματα. Πώς, από πού δηλαδή, προκύπτει αυτό? Θα κάνετε παραδιαπραγμάτευση? Πάρτε τέλειο να μας πείτε. Εσείς, όχι, 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 από πού προκύπτει? Από την βούλησή μας προκύπτει. Επειδή δεν είστε μόνοι όμως, ας πούμε για παράδειγμα, εσείς βλέπετε θετικά τη συμμετοχή του ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ στο πρόγραμμα?
Κυβέρνηση Χάση... περίπου λέει όχι, να δεν φύγει. Το θέλω. Να φύγει. Αυτό είναι. Σοβαρό λέγεται. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Τι με περνάτε τώρα εμένα για αρχάρια. Όχι, τι θα κάνετε. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή η κυβέρνηση θέλει το δουνουτού. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο δεν το θέλει. Θέλει ένα δουνουτού, αλλά καρτ. Δηλαδή, θέλουμε την ελάφρυνση του χρέου από το δουνουτού. Θέλουμε τα χαμηλά πλεονέσματα από το δουνουτού. Και δεν θέλουμε το άλλο. Ακούστε, αυτά είναι κοροϊδίες. Μα και εσείς το ίδιο θέλετε. Όχι. Μα τι, συγχωρείτε πάρα πολύ. Θέλετε την ελάφρυνση του χρέους, σου λέτε καλό πράγμα είναι η ελάφρυνση του χρέους, ναι, και θέλετε επίσης χαμηλά πλεονέσματα. Και ρωτώ, θέλετε και τη συνέχεια. 86 δισεκατομμύρια σε ένα χρόνο αύξησε το χρέος ο κύριος Τσίπρας. 46 δισεκατομμύρια σε 40 χρόνια το ελάφρυνε. Πώς σας φαίνεται ο λογαριασμός, καλός? Καθόλου καλός. Καθόλου καλός. Λοιπόν, επειδή. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Θα σας πω τι θα κάνουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Θα σας πω τι θα κάνουμε. Εμείς αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι, και γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης μας έχει βάλει όλους σε απόλυτα σκληρή δουλειά. Και εσάς. Εμένα να δείτε. Αυτό το οποίο κάνουμε λοιπόν είναι να προετοιμάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία, ώστε την επόμενη μέρα να πιάσουμε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες ώστε να έρθουν επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό σας μίλησα πριν για την ανταγωνιστικότητα, οι επενδύσεις, και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Αυτό από το πρόγραμμα θα αρχίσει να βάζει φόρους και ο Μητσοτάκης, θα αρχίσει να κόβει συντάξεις και ο Μητσοτάκης και θα κάνει ό,τι του πει ο Σόιμπλε. Αυτό φοβάται. Λοιπόν, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Καταρχήν, αυτή τη στιγμή ο Σόιμπλε έχει μια κυβέρνηση που λέει, του λέει σήκω, κάτσε, κάτσε. Ένα υπερταμείο που η Νέα Δημοκρατία δεν το ψήφισε ποτέ, το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μη μου συγκρίνετε. Δεύτερον, εμείς έχουμε αποδείξει, ακόμα και με κυβέρνηση που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, ότι έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μειώσεις και της φορολογίας και να δώσουμε μέρισμα. Όχι, την προηγούμενη κυβέρνηση. Τώρα θα το κάνετε αυτό? Τώρα θα μειώσουμε τη φορολογία. Ναι, ναι, θα μειώσουμε τη φορολογία. Εάν δεν μειώσουμε τη φορολογία, κύριε Λυριτζή, η Ελλάδα είναι κατεστραμμένη. Μειώσετε όσο θέλετε, μακάρι που λένε. Δεν είναι κανείς υπέρ της υπερφορολόγησης. Λέω όμως. Όχι, πώς δεν είναι υπέρ της υπερφορολόγησης? Ο κ. Τσακαλώτος μας είπε στην Βουλή ότι οι Έλληνες είναι υποφορολογημένοι. Σε κανένα λέω πολίτη δεν αρέσει να υπερφορολογείται. Λέω όμως. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ψηφιστεί και από εσάς. Και πάει μέχρι το 2018. Είδατε το. Και από εσάς. Και από εσάς. Τι θα κάνουμε? Και πάει μέχρι το 2018 αυτό το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα. Ακόμα που και τώρα στόχους. Δηλαδή να γίνονταν εκλογές, το ερώτημα παραμένει. Εσείς θα πηγαίνατε σε αναδιαπραγμάτευση αυτού του προγράμματος, ακόμα και μέχρι το 2018. Κύριε Λυριτζή, εμείς έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε διαπραγματευόμαστε, αναδιαπραγματευόμαστε κλπ. Η διαπραγμάτευση είναι μια συνεχής κατάσταση. Διαπραγματευόμαστε συνεχώς. Άρα στη διαπραγμάτευση παίζει ρόλο, και επιτρέψτε μου τώρα αυτό, σας το λέω εκ βαθέων. Παίζει ρόλο η αξιοπιστία του ανθρώπου που διαπραγματεύεται και η απόδειξη της βούλησής του, της πολιτικής του βούλησης. Ναι. Λοιπόν, εμείς έχουμε την πολιτική βούληση να προχωρήσουμε τις διαρθρωτικές αργίες. Δεν θέλουμε να τις κόψουμε. Δεν θέλουμε το ρεζιλίκι το οποίο έγινε με τη ΔΕΣΦΑ. Δεν θέλουμε τα τραγελαφικά πράγματα που έγιναν με το χρυσό. Δεν θέλουμε την ιστορία του ελληνικού που παρακαλάμε και τους λέμε φέρτε μας, 6 μήνες έχουν περάσει, δεν έχετε βάλει μία υπογραφή. Κάθε καθυστέρηση. Η αριστερά έχει μία αντίληψη, επειδή έκανε καμιά 60 χρόνια, ξέρω εγώ, για να κυβερνήσει, θεωρεί ότι ο χρόνος δεν παίζει ρόλο. Λοιπόν, παίζει ρόλο ο χρόνος. Κάθε μέρα που χάνεται, κάποιος χάνει τη δουλειά του και κάποιος άλλος δεν τη βρίσκει. Ωραία. Άρα, εμείς έχουμε αίσθηση αυτής της πραγματικότητας. Άρα, εσείς, αν ήσασταν τώρα κυβέρνηση, αν είχαν γίνει εκλογές ή αν γίνουν αύριο εκλογές, ας πούμε, και γίνεται κυβέρνηση. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί. Όχι, όχι, δεν το λέω από αυτό. Λέω, θα δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνία... δεν θα σκίσουμε το μνημόνιο μέρα μεσημέρι, ξέρω, δεν θα Παπαγιάννη. Έχουμε τις αγορές με τα ταμπούρλα, όλα μια... αυτά δεν θα τα κάνουμε. Θα πάτε σε μια συμφωνία που θα προβλέπει, φαντάζομαι, και αυτό το οποίο ζητούν μετεπιτάσσεως οι δανειστές και επέκταση του προγράμματος το 2018 και υψηλά στα μεσοπρόθεσμους στόχους υψηλούς, διότι αυτά ζητάνε. Και εκεί έχουμε κολλήσει. Ναι. Έχουν κολλήσει ότι εντάξει με τα μέτρα μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να δούμε και μετά το 2018. Συμφωνείτε? Όχι. Όχι. Και επειδή λοιπόν δεν συμφωνώ και επειδή πρέπει να πείσω, πρέπει να πείσω, κύριε Λυριτζή. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πείσει. Η προσπάθεια του κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή τι είναι? Γιατί τον βλέπετε συνεχώς έξω και να μιλάει και με συζητάει με όλους? Δεν είναι τυχαίο ότι το γράφουν όλα τα ξένα περιοδικά. Ο κυριάκος Μητσοτάκης πάει με συγκεκριμένη πρόταση, την οποία του τη λέει από σήμερα. Δεν θα τους την πει αύριο. Και τι σας δεν λένε? Τους λέει σήμερα ότι εγώ θα σκίσω τα μνημόνια και αύριο θα κάνω αυτό. Τι σας λένε? Λέει τα ίδια που λέει έξω, τα λέει και μέσα. Να σας πω τι του λένε. Του λένε κάντα και θα τα πούμε. Μάλιστα.
Το κάντα λοιπόν και θα τα πούμε σημαίνει ότι χτίζω την αξιοπιστία μου. Εάν δεν τη χτίσουμε, κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, ήμουν 9 και γέρασα. Βλέπω κάθε πρωί τηλεόραση. Σας βλέπω κάθε πρωί. Και σκεφτόμουν προχθές, δεν βαριέστε να συζητάτε το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. Αφού δεν τα λύνετε τα προβλήματα, εσείς τα δημιουργείτε. Δεν τα έχετε λύσει. Τι να κάνουμε, εμείς τα συζητάμε. Εμείς θέμε. Πάλι εμείς θα την πληρώσουμε. Όχι, όχι, άλλο λέω. Είναι απάντηση. Λέω ότι δεν είναι κρίμα. Είναι κρίμα, προφανώς είναι κρίμα. Να σας το πω διαφορετικά. Εγώ σας λέω ότι εμείς δεν έχουμε φεύγει την Πυρίτιδα. Έτσι, είμαστε μία μέση κατάσταση, είμαστε ένα κόμμα που έχει τις εμπειρίες του, έχει χάσει, έχει κερδίσει, έχει κάνει λάθη, έχει κάνει σωστά. Εντάξει, κάνουμε τον απολογισμό μας. Και λέμε, είμαστε τρεις χώρες που μπήκαμε στο μνημόνιο. Η Κύπρος, η Ιρλανδία και εμείς. Και η Πορτογάλη. Και η Πορτογάλη, ναι. Γιατί βγήκε αν οι άλλοι και εμείς είμαστε πίσω. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο. Πάλι προβλήματα έχουν. Εμάς ρωτάτε. Πάλι μέτρα τους ζητάτε. Εσείς κυβερνάγατε. Θα σου πει ο άλλος. Γιατί δεν μας βγάλατε. Λοιπόν. Άρα λέω λοιπόν εγώ, μπορούμε να πάρουμε αυτά τα οποία κάνανε οι άλλοι και να αρχίσουμε να τα κάνουμε κι εμείς για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Προϋποθέτει και μια συνένεση αυτό, κυρία Μπακογιάννη, την οποία δεν δείχνει κανείς σας στο πολιτικό σκηνικό. Ούτε εσείς την κάνατε πράξη τη συνένεση, ευρύτερα εννοώ. Εντάξει, προφανώς θα μου πείτε, κυβερνήσαμε με το Πασόκ, βάλαμε και τον Κουβέλη μέσα. Εντάξει. Ούτε και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ακόμα χειρότερα. Δεν βλέπω συνένεση σε κανένα επίπεδο. Η χώρα είχε φτάσει, για να λέμε τώρα τα πράγματα, φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού και φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού το περίφημο καλοκαίρι. Υπήρχε μία ευρύτατη συνένεση. Με την έννοια ότι όλοι είχαν καταλάβει. Πήγατε, το ψηφίσατε όλοι μαζί. Ότι τελειώσανε τα αστεία, ότι ασχέτως τι είναι, πρέπει να κρατήσουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Ωραία. Και βάλαμε τον πέτη μας που λέμε εμείς στην Κρήτη. Και εμείς δε η Νέα Δημοκρατία ακόμα πιο πολύ, γιατί οι άλλοι χάσανε 40 βουλευτές. Εμείς ρίξαμε τις δικές μας δυνάμεις μέσα, το κρατήσουμε. Και δεν σας κρύβω ότι εγώ εκείνη την ώρα πίστευα. Και νομίζω ότι ενδεχομένως θα το έχουμε πει και μαζί, ότι θα πηγαίναμε σε κάτι το οποίο να ευρύτερο, είναι ευρύτερο. Ναι. Και μας ξημέρωσε ο απόλυτα διχαστικός ΣΥΡΙΖΑ. Ο απόλυτα διχαστικός. Και εκεί κατάλαβα ότι, εγώ τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά προσωπικά, ότι για άλλη μια φορά ήταν μια ουτοπία. Ότι τελικώς οι άνθρωποι από το διχαστικό πνεύμα το οποίο έχουν σήμερα. Δέστε τα σχόλια του Μαξίμου. Να. Δέστε τα σχόλια του Μαξίμου. Δέστε το λεξιλόγιο. Ναι, σκληρό. Εγώ δεν σας μιλάω. Είστε με τοπική όμως. Είστε με τοπική και εσείς από την άλλη πλευρά. Με συγχωρείτε. Εμείς δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ούτε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, ούτε αυτό το είδος. Αυτή η χειδεότητα του επίσημου. Και δεν σας μιλάω τώρα για τους πουλάκηδες. Δεν χαρακτηρίζει ένα κόμμα ένας γραφικός τύπος. Αλλά το επίσημο όργανο, όταν φτάνει να μιλάει έτσι, διότι ο στόχος τους είναι ακριβώς ο αντίθετος από το δικό μας. Εμείς τι έχουμε σαν στόχο? Εμείς έχουμε στόχο να διευρύνουμε, να ενώσουμε, διότι αυτό χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Δηλώνουμε ότι και αυτοδύναμοι να είμαστε, θα κάνουμε ευρύτερες πολιτικές εκλογές. Εκλογές βλέπετε, κυρία Μπακογιάννη, για να δείτε να ολοκληρώνουμε. Ενώ εκείνοι χτίζουν όλο το αφήγημα του διχασμού για να συσπυρώσουν τις δυνάμεις τους. Αυτό έχει κόστος για τη χώρα. Πάμε λοιπόν να δούμε αν θα έχουμε εκλογές μπροστά μας. Εσείς τι βλέπετε? Εγώ πιστεύω ότι. Και αν υπάρχουν και άλλα πράγματα που παίζουν στο ευρύτερο περιβάλλον, ας πούμε το κυπριακό. Φαίνεται να τρέχει αυτή την περίοδο. Και θέλω εδώ να πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ρωτάτε. Και τα εξωτερικά μας. Θα πω μόνο μία κουβέντα. Ότι αυτοί οι διάφοροι πατριώτες, οι οποίοι ξανακάναν την εμφάνισή τους το τελευταίο δίμηνο, πατριώτες σε εισαγωγικά, και οι οποίοι ευθέως αμφισβητούν τις προσπάθειες του Προέδρου της Κύπρου, του Νίκου Αναστασιάδη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κακώς διαπραγματεύεται με τους Τουρκοκυπρίους, διότι ούτως ή άλλως οι αποφάσεις είναι αλλού. Αυτή η εύκολη τοποθέτηση, την οποία η Ελλάδα και η Κύπρος την έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, καλό είναι να περιοριστεί. Διότι, σας λέω ένα πράγμα, θα πάρει απάντηση. Αρκετά. Αναφέρεστε σε συγκεκριμένους, από ό,τι καταλαβαίνω. Συγκεκριμένος. Πιο συγκεκριμένο δεν μπορώ να σας πω, ευθέως. Εγώ το ξέρετε, δεν μεσάω τα λόγια μου. Η τοποθέτηση του κυρίου Συρίγου στο μνημόσιο του Τάσου του Παπαδόπουλου είναι μια τοποθέτηση η οποία είναι σαφώς υπονομευτική της προσπάθειας του Νίκου Αναστασιάδη. Καλό είναι λοιπόν εμείς να έχουμε συνέστηση. Εγώ δεν ξέρω πού θα καταλήξει η διαπραγμάτευση του Νίκου Αναστασιάδη. Και είμαι ο τελευταία που θα υποτιμήσω τους Τούρκους στην κατάσταση που είναι, τους ξέρω πάρα πολύ καλά. Yeah.
Από την άλλη μεριά όμως, θεωρώ ότι επειδή πάντοτε ο μαξιμαλισμός ήταν η εύκολη διαφυγή του ανθρώπου που σε τελική ανάλυση δεν τον νοιάζει να έχει δικοτόμηση, καλό είναι να μαζευτούν εγκαίρως και τουλάχιστον εμείς οι Έλληνες να μην κάνουμε ζημιά στην Κύπρο. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Διάλειμμα εμείς.